χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η ομάδα μου είναι έτοιμη να το διεκδικήσει. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε δύο ανταγωνιστικές ομάδες. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο. Θέλω να ευχαριστήσω και την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης για την άψογη φιλοξενία τους. Είμαι ο ποδοσφαιριστής και αρχηγός της ομάδας του τμήματος Μάρης Διαγμένης. Είχαμε την τύχη πέρσι γιατί είχαμε συγκυρίσει κάπως άσχημα, είχαμε τερματισμούς να τερματίσουμε έκτη. Καταφέραμε στα play-off να αποκλείσουμε κάποιες ομάδες που ήταν και φαβοροί και έτσι πήραμε το πρωτάθλημα. Με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε εδώ πέρα να παίζουμε έναν αγώνα ο οποίος είναι διαφήμιση για το ποδόσφαιρο και είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Και τα τελευταία δύο χρόνια που ξαναξεκίνησε να γίνει, γιατί είχε σταματήσει για κάποιο καιρό, είναι νομίζω ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Αθλητική Ένωση. Ο καλύτερος άλλο να κερδίσει, όλα στο γήπεδο, θα βάλουν μέσα. Για μας είναι ένας αγώνας γιορτή. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της Βουλιαγμένης, του ΑΤ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που από την πρώτη στιγμή δέχτηκαν την πρόσκλησή μας που τους κάναμε να έρθουν, το κάλεσμά μας να έρθουν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης να γίνει εδώ τελικός. Γιατί ξέρετε πλέον στις μέρες που ζούμε είναι δύσκολα για τα έξοδα και μπορεί να και οι δυνατότητες που δίνεται στον κάθε αστυνομικό παύλα ποδοσφαιριστή. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το σωματείο που είναι δίπλα μας σε ό,τι εκδήλωση και να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα τα καταφέρουμε, όπως και πέρσι κάναμε μια πολύ καλή εκδήλωση. Θεωρώ ότι πήραμε άριστα στον τρόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης, βέβαια όχι και στο αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα τα καταφέρουμε και στα δύο και να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, να το χαρούν τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος που θα δει στο γήπεδο, επίσης να γνωριστούν οι ποδοσφαιριστές και αν είμαστε ικανοί και άξιοι μέσα στο γήπεδο να πάρουμε το παιχνίδι, να πάρουμε γιατί όχι και αυτό το Super Cup. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο Super Cup που γίνεται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και μας τιμά ιδιαίτερα εδώ. Και ευχόμαστε από τη δικιά μας την πλευρά αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο, ώστε να γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τυχαία τα δύο κύπελα έτσι πως έχουν μπει, το μεγάλο κύπελο να είναι στην ομάδα της ΑΤ Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και το μικρό σε εμάς. Είναι τυχαίο αυτό που στήθηκε εδώ. Από μένα εύχομαι και τα παιδιά να έχουν ένα καλό αγώνα, να το χαρούν και να κερδίσει ο καλύτερος και πιο άξιος μες στο γήπεδο. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πετκίδης Γιώργος και είμαι παίκτης και αρχηγός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος και μας φέρνει στο τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της Ελλάδος. Από εκεί πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους τρέχουν αυτή τη διοργάνωση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε συνάδελφους που μπορεί να μην τους γνωρίσουμε ποτέ στη ζωή μας. Και όλοι είμαστε συνάδελφοι, όλοι ανήκουμε στο ίδιο το σώμα και ο αθλητισμός μας ενώνει σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε κάτι ούτε εμένα ούτε για τις ομάδες που έχουμε. Οπότε στο γήπεδο θα φανούν όλα, δεν μπορώ να πω κάτι για το παιχνίδι. Καλό παιχνίδι να γίνει, να βγούμε όλοι υγιείς από μέσα, χωρίς τραυματισμούς και στο επανειδήν πιστεύω. Εμείς ξεκινήσαμε πέρσι πολύ άσχημα. Συνεχεία βελτιωθήκαμε αρκετά. Είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι 12 ομάδων. Περνάνε οι πρώτοι 6. Αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες ομάδες από τα ημιτελικά και μετά. Και καταφέραμε και πήραμε το τρόπαιο, τον πρωταθλητή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Κοιτάξτε, η ομάδα ιδρύθηκε το 2006, ξεκίνησε. Από το 2010 και μετά παίξαμε τον πρώτο μας τελικό, το οποίο το χάσαμε και από εκεί και πέρα καταφέραμε μέχρι και πέρσι και κατακτήσαμε 3 πρωταθλήματα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είμαστε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές με κάποιες προσθήκες που έχουμε κάνει, ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όσον αφορά, ρωτήσατε για την πορεία της ομάδος. Η πορεία της ομάδος είναι η διάρκεια αυτής της ομάδος είναι πολύ μικρή. Τα τελευταία 2 χρόνια ξεκίνησε με προστάτη
αστυνόμο Αλφα Καραβελάκη Ιωάννη, τον επίσης με κάποιους άλλους μαζί στη διοίκηση έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια ένα μεγάλο αγώνα ώστε να έρθει σε αυτό το επίπεδο αυτή η ομάδα να παίζει δεύτερη συνεχόμενη φορά Super Cup. Απαρτίζεται από νεαρούς ποδοσφαιριστές που λόγω και της ασπίδας μας έχουν βοηθήσει εδώ πέρα τα παιδιά που είναι από ξένα μέρη. Έχουμε κάνει μια καλή ομάδα. Πέρσι έγινε, όπως ξέρετε, η τελική φάση στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρεθήκαμε σε ένα όμιλο με την Κομωτινή και περάσαμε στην επόμενη φάση μετά και παίξαμε με τη Λαμία, όπου και την κερδίσαμε, και στο τελικό παίξαμε με την Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι άξιοι ήμασταν πρωταθλητές πέρσι τη Βορείου Ελλάδος και πάμε να περασπίσουμε τώρα αυτό τον τίτλο. Για μένα το αρνητικό αυτής της ομάδας, της δικιάς μας ομάδας, είναι ότι ναι, μεν υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδες επίπεδου γάμα εθνικής και αλφα τοπικού, δεν έχουν καθόλου μεταξύ τους παιχνίδια. Σε αντιθέσει με την ομάδα των Αθηνών, οι οποίοι παίζουν σε ένα πρωτάθλημα και κάθε Κυριακή αγωνίζονται στο πρωτάθλημα και είναι λογικό να είναι πιο δεμένη η ομάδα. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο. Ευελπιστώ ότι θα το λύσουμε γρήγορα και ότι μέσα από την τακτική μας και τη θέλησή μας θα πάνε όλα καλά. Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ενεργοί, παίζουν σε ομάδες, είτε β' τοπικού Αθηνών είτε α. Άρα δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα αγωνιστικής απεραξίας. Φέτος είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα τους τραυματισμούς. Πολύ μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Για αύριο είστε εντάξει, γιατί. Θεωρώ πως ναι. Συμφωνήσω να διαθέσω, έγινε για περισσότερους παίκτες. Όχι, έγινε για υπηρεσιακούς λόγους. Το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να δώσετε αύριο στο Super Cup, ποιο είναι, αν θέλετε να πείτε έτσι επιγραμματικά. Να σας πει πρώτα και μετά να πω. Τίποτα, είναι μια γιορτή, μια χαρά. Θέλω να το ευχαριστηθούμε όλοι πάνω απ' όλα όλοι. Και για μας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται ευκαιρία να συμμετέχουμε. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές και ειδικά για την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης για την πολύ καλή τους φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αθλητική Ένωση. Τίποτα, να κερδίσει ο καλύτερος. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να καλέσω όλη την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όλους τους συναδέλφους, να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτόν τον αγώνα, παύλα εκδήλωση, να το χαρούν. Είναι είσοδος ελεύθερη, δωρεάν. Και θα πιστεύω ότι να έρθουν να μας στηρίξουν και πιστεύω θα δουν έναν αγώνα αντάξιο σε επίπεδο γάμα εθνικής, γιατί θεωρώ ότι και η ομάδα των Αθηνών είναι πολύ καλή και η δικιά μας είναι καλή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Οπότε καλώ τον κόσμο όλων να έρθει να μας στηρίξει, να βοηθήσει και να δουν αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε όλους αύριο στα γήπεδα.